Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση την Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γύρω από αυτό το θέμα. Και έγινε η συζήτηση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές απόψεις, οι οποίες εκφράστηκαν με δύο διαφορετικά non-paper από τις χώρες μέλη. Το ένα υποστηρίχθηκε από τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, και έχει και την υποστήριξη της Γαλλίας, η οποία δεν υπογράφει λόγω του ότι κατέχει την Προεδρία. Και το άλλο από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εστονία, τη Φιλανδία, την Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία και την Σουηδία, οι οποίες είναι οι δύο διαφορετικές απόψεις. Οι μεν πρώτοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να τρέξουμε προς την αναθεώρηση των συνθηκών με βασικό αίτημα την κατάργηση της ομοφωνίας στα θέματα ιδιαίτερα της εξωτερικής πολιτικής, και η δεύτερη ότι πρέπει πρώτα να τρέξουμε την εφαρμογή των πολιτικών που έχουν ήδη αποτυπωθεί στις συστάσεις των πολιτών μέσα από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, δηλαδή τις 49 κατευθύνσεις με τις 300, αν δεν κάνω λάθος, με τις 300 περίπου συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, ναι, χωρίς αναθεώρηση. Η Ελλάδα δεν πήρε, δεν επέλεξα να μην συνυπογράψει κανένα από τα δύο non-paper. Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με το ότι και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η στιγμή του διχασμού ανάμεσα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η στιγμή στην οποία θα πρέπει να δούμε και να εκφράσουμε μεγαλύτερη ενότητα. Έχουμε ανάγκη απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις η Ευρώπη να εκφράζεται με μία φωνή και να μην βάζει στο τραπέζι ζητήματα τα οποία θα φέρουν τελικά τον εθνικό διχασμό του Συμβουλίου. Το δεύτερο είναι γιατί ανάμεσα στις προτάσεις είναι λίγες αυτές οι οποίες αφορούν την κατάργηση της ομοφωνίας. Είναι πάρα πολλές όμως που αφορούν στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις που πρέπει να γίνουν πράξη ως εθνικές πολιτικές, όπως είπα, αλλά και ως ευρωπαϊκές πολιτικές. Και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένες φωνές, με διάφορους τρόπους, θέλουν να φέρουν πάλι το θέμα της αναθεώρησης των συνθηκών, και το ξέρετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, το ξέρει ο Πρόεδρος ο κ. Μημαράκης ακόμα καλύτερα, το ξέρω κι εγώ, διότι συμμετείχα και στην τότε ομάδα που επεξεργαζόταν το σχέδιο του Ευρωσυντάγματος εδώ στη Βουλή, σε αυτά τα έδρανα. Είστε με τι φιλοδοξίες. Είστε παλιός. Δεν μου φαίνεται, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Και θυμάμαι και τότε και τη Μαριέτα εδώ, και τον Ζισκάρ Ντεστέν να έχει έρθει να μιλήσει σε αυτή την αίθουσα προβάλλοντας το Ευρωσύνταγμα, το οποίο βέβαια τότε κατέληξε άδοξα ανάμεσα σε ψευτοδιλήμματα, στο δίλημα του Πολωνού Ιδραυλικού στη Γαλλία και τα υπόλοιπα διλήμματα που τέθηκαν στα δημοψηφίσματα που χρειαζόταν. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της αναθεώρησης των συνθηκών. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν είναι η κυβερνητική θέση. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτή είναι η στιγμή. Αυτή είναι η στιγμή στην οποία πρέπει να διατηρήσουμε πολλές φορές την εύθραστη ενότητα απέναντι στις σοβαρότατες προκλήσεις. Το καταφέραμε με επιτυχία στο θέμα του COVID χωρίς να αναθεώρησουμε συνθήκες, παρότι το θέμα της υγείας δεν αποτελεί σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καταφέραμε ήδη με 5 πακέτα κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία και την προβληματική μέχρι σήμερα εφαρμογή τους. Το καταφέραμε με την ενίσχυση της αποφάσεις που πήραμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Άμυνα μέσα από την γοργή υλοποίηση δεσμεύσεων που έρχονταν από το παρελθόν. Και το καταφέραμε μέσα από την υιοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι για πρώτη φορά ο δανεισμός εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της Ευρώπης, για λογαριασμό των κρατών μελών. Σπάσαμε πάρα πολλά ταμπού χωρίς να αναθεωρήσουμε συνθήκες.
Και νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να προχωρήσουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, την επισητιστική κρίση, τη γεωπολιτική κρίση και ενδεχόμενα τη μεταναστευτική κρίση που θα έρθει με αποφασιστικότητα, χωρίς να βάλουμε διχαστικά διλήμματα ανάμεσά μας που θα μας οδηγήσουν σε μια ατέρμονη συζήτηση. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να εκφραστούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ότι πρέπει να είναι εθνική άποψη που θα υιοθετηθεί και βέβαια πάντοτε με τον πολιτικό χαρακτήρα, προερχόμενος από μια παράταξη που πάντοτε πίστευε περισσότερο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και περισσότερο στην ευάθυνση της Ευρώπης. Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια στο να δούμε αλλαγές στον τρόπο λήψης αποφάσεων. Ο κύριος Μημαράκης τόθεσε ήδη το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας, το θέμα της κοινής φορολογίας, το θέμα των κοινών πολιτικών που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και άλλα δικαιώματα. Είναι πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο θα δημιουργήσουμε ένα κοινό επίπεδο ώστε να μην υπάρχει ούτε φορολογικός ανταγωνισμός, ούτε διαφορετικά κίνητρα για τους εργαζόμενους ή ακόμα και για τους μετανάστες μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι το διαπραγματευτικό χαρτί με το οποίο έρχεται η κάθε χώρα και συμμετέχει σε αυτό το οικειοθελώς και με δικιά της πρωτοβουλία σε αυτό το κοινό μας όραμα θα είναι και η απώλεια τελικά της δυνατότητας να ασκήσει εξωτερική πολιτική απέναντι στις δικές της προκλήσεις και στα δικά της θέλω. Μπορεί να μας πληγώνει, αλλά σίγουρα νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στην Τουρκία τη στιγμή που παραβίαζε την ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου ως αποτέλεσμα βέτο κρατών μελών, είναι κάτι που μας πληγώνει. Το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να επιβάλλουμε το έκτο πλαίσιο κυρώσεων γιατί υπάρχει βέτο από συγκεκριμένη χώρα μέλος, μας πληγώνει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι καθιστά την Ευρώπη ανίκανη να δράσει, αναποτελεσματική και άχρηστη. Όπως κάποιοι θέλουν να την εμφανίζουν, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει αυξημένη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Το λόγο έχει ο κύριος Κεφαλογιάννης. Που συμμετείχε, θα έρθετε πάνω κύριε Κεφαλογιάννη, ναι, και στη συνέχεια ο κύριος Μπουρνούς από το